Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Και πριν πάμε να δούμε, όπως σας προανέφερα, τα βίντεο, αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις που πήρα την Κυριακή από τους Τουρκοκύπριους, θα σας το σχολιάσω λίγο πριν τα δούμε. Στο τέλος της εκπομπής σήμερα, η οποία θα είναι χρονικά λίγο μεγαλύτερη από τις συνηθισμένες, θα δούμε περίπου 25 λεπτά δηλώσεις, έτσι, αμοντάρισες θα έλεγα, για να δείτε πώς σκέφτονται οι Τουρκοκύπροι. Να σας πω ότι, και να μάνω καλησπέρα στο πάνελ, τον αγαπητό καθηγητή, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον στρατηγό μας, και τον κύριο Αργυρίου, τον κύριο Καμπορίδη από τη Ξάθη, τον αγαπητό μας στρατηγό, και τον Χρήστο Αργυρίου. Που λέτε στρατηγές, εσύ τους ξέρεις καλύτερα, για να τους κάνω να μιλήσουν. Πρέπει λίγο να σε αισθανθούν, να μιλήσεις 2-3 λεπτά μαζί τους, 4, να την γίνεται, πώς περνάς, τι κάνεις. Και όταν βλέπανε και το μικρόφωνο Βεργίνα, κάποιοι που μας γνωρίζουν για την πατριωτική στάση που έχουμε, μας κοιτούσαν και λίγο από μακριά, το σχολιάζανε και στα τουρκικά. Αλλά έλα όμως που αυτός που είχα μαζί μου ήξερε και τουρκικά και μου τα μετέφραζε. Μεγάλη υπόθεση να έχεις κάποιον που θα ξέρει τη γλώσσα τους. Και μπορεί γι' αυτό λένε για σένα τώρα, αυτό λένε για σένα τώρα. Και κάποιοι άλλοι που μιλήσανε, εκεί όμως που μου έκανε εντύπωση ήταν, μίλαγε η μητέρα, είχε δίπλα την κόρη που δεν μίλαγε και δεν καταλάβαινε ελληνικά. Η μητέρα ήταν κάπου 60 χρονών, 55-60, και η εγγονή γύρω στα 17-18 χρόνια άκουγε τη γιαγιά και αφού τέλειωσε συνέντευξη, λες τη γιαγιά. Μα γιαγιά, δεν ήξερα ότι γνωρίζει ελληνικά. Πρώτη φορά σε ακούω να μιλάς. Πρόσεξε. 18 χρόνια το παιδάκι, 17-18 χρόνια δεν είχα ακούσει ποτέ τη γιαγιά του να μιλά ελληνικά. Ποτέ. Η νέα γενιά δεν μιλάει ελληνικά, μιλάει τουρκικά και αγγλικά. Και βέβαια, λύση, ποια λύση, δεν υπάρχει λύση. Και αυτό που μου είπε ένας, και θα ακούσουμε στο τέλος, όταν του είπα τι γίνεται με τους, με τους έπικους, με τους Τούρκους που έχουν έρθει, μου λέει, ποιοι Τούρκοι, μόνο Τούρκοι. Μου λέει, έχουν έρθει οι Πακιστανοί, οι Αφγανοί, ό,τι θες, έχουν μαύρη τα πάντα, όλοι είναι εδώ. Αλλά υπάρχει μια διαφορά, μου λέει, ότι δεν είναι 400.000. Ο Τατάρ είπε ψέματα. Του λέω, μα ο Τατάρ είπε 400. Τι μου λες, μου λέει, ποια 400. 1,5 εκατομμύρια έχουμε από εκεί, μου λέει. Και off the record, η μισή και παραπάνω που μίλησα, όχι μόνο στην κάμερα, μου είπανε, του λέω, πώς περνάτε, δουλεύετε εκεί, ζείτε. Η απάντηση ήταν ότι οι Τουρκοκύπροι περιμένουν κάποιον επενδυτή να έρθει να αγοράσει, γιατί πάνε πολύ και αγοράζουν, κύριε Παναγιωτόπουλο, και οι Ισραηλινοί εκεί πέρα δυστυχώς. Οι δε Τούρκοι ζουν με επιδόματα από τον Ερντογάν. Στόχος και σκοπός να γεννάνε. Να γεννάνε, να γεννάνε. Τι δουλειά κάνετε, παιδιά λέει. Παιδιά, εμείς κάνουμε παιδιά λέει και μας πληρώνουν. Γι' αυτό. Α, κάνουμε ροκάμα, τώρα δεν έρθει κανείς και μας πάρει, πάμε και δουλεύουμε. Είναι δε, σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσεις κάποιες περιοχές που ανθούνε, ο κόσμος ζει αρκετές δεκαετίες πίσω. Και ειδικά αυτοί που έχουν έρθει έπικοι. Και μάλιστα σε κάθε σπίτι μου έλεγαν μερικοί, μάλλον σε κάθε σε πολλά σπίτια μου έλεγαν μερικοί από αυτούς, δεν ζει μια οικογένεια, κύριε καθηγητά, και δύο και τρεις οικογένειες, ανάλογα με το πόσο μεγάλο είναι το σπίτι, και τέσσερις. Και είναι και χαρακτηριστικό το παράδειγμα ενός που ήθελε να πάρει το σπίτι πίσω και το είχε κερδίσει και δικαστικά. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό. Και όταν πήγανε εκεί, του λέει στο χωριό, έλα πάρ το, λέει, μάλλον να μείνε και εσύ μέσα μαζί με εμάς, γιατί είμαστε πολύ που μένουμε. Δηλαδή, εντελώς διαφορετική η πραγματικότητα από αυτή που μας σερβίρουν. Πριν πάμε όμως στο βίντεο, είμαστε έτοιμοι να δούμε το βίντεο. Όχι ακόμα, σε λίγο. Πριν πάμε στο βίντεο, θέλω στρατηγέ να έρθω σε ένα άλλο θέμα και να μας το σχολιάσει και ο κ. Αργυρίου. Είδαμε το τελευταίο καιρό τους Τούρκους να μιλάνε με αγάπη για τα δίκαια αιτήματα των Ελλήνων όσον αφορά την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Βγήκαν και είπαν ότι το φερμάνι που έχετε είναι πλαστό, δεν είναι κανονικό, άρα εμείς σας έχουμε δώσει άδεια να τα πάρετε τότε, άρα τα κλέψατε, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μίλησαν και είπαμε να ανοίξουμε τη Χάλκη, βεβαίως, και έλεγα εγώ, ο Τούρκος, δεν υπάρχει να με ζητήσει ανταλλάγματα. Διαβάζω λοιπόν ότι ο Τούρκος ζητάει να αναγνωρίσουμε τουρκική μειονότητα αντί για μουσουλμανική μειονότητα στην Θράκη. Ο Τούρκος ζητάει τζαμιά με μιναρέδες, παρακαλώ, στην Αθήνα
για να ακούνε οι μουσουλμάνοι κάθε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, οπότε οι άνθρωποι εκεί πέρα, Χότζας λέγεται, κύριε καθηγητά, που ανεβαίνει και φωνάζει τον... Και ψέλνει. Και ψέλνει. Όπως ακούμε, δηλαδή, στη Λευκωσία αν είσαι, το πρωί, ειδικά στη μισή Λευκωσία, κάθε μέρα ακούς για πολλές ώρες το Χότζα να ψέλνει. Και έχουν στραφεί τα μεγάφωνα επίτηδες στην ελεύθερη περιοχή, έτσι δεν είναι κύριε καθηγητά, για να ακούνε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες που μένουν, που πάνε για δουλειές στην Λευκωσία και όλοι οι Κύπροι πολίτες να μην ξεχνάνε ότι απέναντι ακριβώς κάθε μέρα και πολλές φορές την ημέρα, πόσες φορές κάνουν προσευχή αυτή. Αρκετές. Ξέρετε, έχει την πρωινή. 5 ώρα το πρωί με σε ξυπνάνε. Άμα μείνει σε κανένα ξενοδοχείο που είναι από το κέντρο και μετά, 5 ώρα το πρωί, 5.30 έχει ξυπνήσει με τις ψαλμωδίες τους. Δεν μπορεί να κοιμηθείς. 5 είναι τα ναμάζια. 5. Είδες, 5 ώρα σε ξυπνάνε αναγκαστικά. Και ουρλιάζουν τα μεγάφωνα τέρμα. Δεν τους πεις. Κοινή ησυχία. Ξέρουν αυτοί από κοινή ησυχία. Δεν ξέρουν αυτοί, ξέρουν μόνο από πόλεμο. Λοιπόν, ζητάνε τζαμέ. Τζαμί ζητάει ο Ερντογάν στην Αθήνα για να μπορούν, λέει, οι μουσουλμάνοι να ακούνε και να ασκούν τα δικαιώματά τους και πέρα την θρησκευτική μειονότητα και το τζαμί ζητάνε και μία σχολή για ημάμιδες στην Αθήνα και βέβαια να αλλάξει η συνθήκη της Λοζάνης. Δηλαδή τίποτα, απλά πράγματα, στρατηγέ. Ξέρετε, ο Ερντογάν νομίζω ότι αυτό είχε εκφραστεί από εποχής Νταβούτογλου που ήταν υπουργός εξωτερικών, που είχε πει ότι θέλουμε την συντήρηση όλων των μνημείων της Οθωμανικής κληρονομιάς, είτε αφορούσε τζαμιά, είτε χαμάμια ή οτιδήποτε άλλο παρέχονται σε τουρκικό. Εγώ θα περίμενα να είναι και αυτό μέσα, ίσως να είναι γραμμένο και να μην αναφέρθηκε. Οι Τούρκοι θέλουν όλα αυτά να μπουν σε ένα πρόγραμμα στα οποία θα γίνει αναστήλωση και να δείχνει ότι υπάρχει εδώ ζωντανή παρακαταθήκη της Οθωμανικής κυριαρχίας. Θα πρέπει να πούμε ότι φαίνεται πολύ καθαρά ότι είναι υποκριτικό αυτό. Εντάξει, τους λέμε ευχαριστώ για αυτή την προσπάθεια, όμως για τον οποιοδήποτε έχει πάει στην Τουρκία και έχει ταξιδέψει μπορεί να δει ότι υπάρχει μια προσπάθεια στα ελληνικά μνημεία, αυτά που φτιάχθηκαν από τους αρχαίους Έλληνες σε πολλές περιοχές. Οι Τούρκοι αποφεύγουν να γράφουν τη λέξη ότι είναι ελληνικό. Μπορούν να γράφουν ότι είναι ρωμαϊκό, αλλά το αρχαίο ελληνικό, αν πάει κάποιος και δει μια ιστοσελίδα που έχει το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας και έχει μια αυτή τη συντήρηση αρχαιοτήτων, από το 1982 έχει ανερτημένη μια λίστα με χιλιάδες αρχαιότητες που έχουν επιστραφεί στην Τουρκία, δηλαδή που είχαν πάει στην Αμερική, στη Γερμανία, οπουδήποτε είχαν κλαπεί και έχουν επιστραφεί. Λοιπόν, και εδώ μιλάμε και σε πολλά από αυτά έχουν και φωτογραφίες. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι καθαρά αρχαιοελληνικά από τους αρχαίους Ιώνες. Πουθενά δεν γράφουν ότι είναι ελληνικό. Άρα η Τουρκία προσπαθεί από εκείνη την πλευρά, στη δική της την πλευρά, οτιδήποτε αρχαίο ελληνικό να αποκρύπτει την ταυτότητα, να δείχνει ότι δεν υπήρχε ένας πολιτισμός ο οποίος είχε φτιαχτεί αιώνες πριν και για αιώνες από τους αρχαίους Έλληνες προγόνους μας, ενώ εδώ θέλει να συντηρήσει αρχαιότητες ή μνημεία τα οποία παραπέμπουν στην Οθωμανική κυριαρχία. Απλώς θέλω να πω, να συμπληρώσω αυτό, ότι ο Ερντογάν στη συνέντευξη που έδωσε λίγο πριν πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Άγκυρα, αν θυμάσαι, έδωσε την Καθημερινή μια συνέντευξη και εκεί μιλάει για τους ομογενείς στη Θράκη, στη Ρόδο, στην Κο και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή αυτό και στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι καινούργιο. Ενώ πριν μιλάγαμε για τη Θράκη, οι Τούρκοι μιλάγανε για Ρόδο και Κο. Τώρα βάζει και το θέμα Θεσσαλονίκης, γιατί οι Τούρκοι θέλουν μέσα από αυτή τη συντήρηση των αρχαιοτήτων να δείξουν ότι η Ελλάδα αποτελεί ένα παράρτημα της Οθωμανικής ιστορίας. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσω. Ο στρατηγός θα πει πάρα πολύ σωστά. Αυτή είναι αυτό το οποίο επιχειρεί η Τουρκία. Ο Ερντογάν, ξέρετε, έχει μπει σε μια αναθεωρητική πολιτική και προσπαθεί συστηματικά το τελευταίο διάστημα να αναθεωρήσει πολλά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό σημαίνει ότι δεν σημαίνει ότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι εύκολο και να αλλάξει. Είναι μια μεγάλη και δύσκολη συζήτηση την οποία θα έχουμε το επόμενο διάστημα. Ο Ερντογάν πιστεύει ότι όταν είσαι δυνατός μπορείς να τα αλλάζεις όλα. Αυτό δεν. Έτσι και ίσως έτσι αυτό έχει ενστερνιστεί και ολόκληρη η τουρκική εξωτερική πολιτική. Εμείς μένει να δείξουμε ποιος είναι πραγματικά δυνατός και να το διαχειριστούμε με τον τρόπο τον οποίο πρέπει.
είναι πολλές φορές βέβαια είναι αστείωτητες, γελάμε, αλλά καλό είναι να μην γελάμε, να απαντούμε, γιατί όταν απαντάς υπάρχει η απάντηση και δεν μένει μόνο η θέση ενός, αλλά υπάρχει και η αντίθεση που είναι πολλές φορές απαραίτητη και δεν πρέπει να αποκρύβεται, αλλά πρέπει να λέγεται καθαρά. Και ακριβώς όταν ο άλλος σου βγαίνει και λέει ότι υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, δεν πρέπει να τα αφήνεις έτσι, πρέπει να απαντάς, να δίνεις απαντήσεις, να το ξεκαθαρίζεις και να είσαι σταθερός σε αυτή τη διαχείριση, γιατί διαφορετικά θα του δώσει το δικαίωμα να το επαναλάβει, αν εσύ δεν το απαντάς. Πρέπει να απαντάμε και πρέπει να το διαχειριζόμαστε με απόλυτη ακρίβεια όλο αυτό. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, πρέπει να απαντάμε οπωσδήποτε και πρέπει να κάνουμε επιτέλους και πράξεις, όχι μόνο θεωρία. Όταν ο άλλος βγαίνει, δηλαδή βγαίνει ο άλλος και σου γκριζοποιεί το Μισό Αιγαίο, στο βαφτίζει τουρκικό, αλλάζει τα ονόματα, αλλάζει το όνομα της θάλασσας, αλλάζει το όνομα των νησιών, σου λέει ότι όλη η Κύπρος είναι τουρκική. Τι πρέπει να κάνει κανείς, κύριε Αργυρίου, να συζητάει μαζί τους? Αυτό δεν είναι 10 φορές κάζους μπέλε που σου κάνει? Σαφώς, απλά δεν το έχουμε αναφέρει όπως ανέφεραν οι Τούρκοι κάζους μπέλε για την αλλαγή των ναυτικών μιλίων. Στην περίπτωση αυτή τη συζήτηση που κάνουμε, θα συμφωνήσω μικρή κεράς με τους προαλληλήσατες. Θέλω να βάλω λίγο, να ανοίξω λίγο την εικόνα, λόγω επαγγελματικής διαστροφής, να το πω έτσι. Διότι εκτός από αυτά που ζητάει η Τουρκία, και αυτό δεν σημαίνει επειδή τα ζητάει ότι εμείς θα τα υλοποιήσουμε, για όνομα του Θεού, υπάρχει και η κίνηση, και όχι τυχαία, μετά το πέρας των ευρωεκλογών, για τον τερματισμό της συμφωνίας επανεισδοχής των παράτυπων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευράς Τουρκίας, την οποία ανέφερε ο κ. Μπαχτσελή, που είναι του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης και είναι ο λαγός του πρόεδρου Ερντογάν. Οπότε πιστεύω ότι σιγά σιγά η Τουρκία θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να τερματίσει τη συμφωνία επανεισδοχής παράτυπων μεταναστών προς Τουρκία, γιατί φοβούνται και οι ίδιοι πλέον την εθνική του σύνθεση και το πώς μπορεί μελλοντικά να είναι η Τουρκία. Αυτό βέβαια θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, γιατί βλέποντας τη σύνθεση των ευρωομάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με την άνοδο κομμάτων πιο πολύ του πατριωτικού χώρου, θα δούμε και πώς θα διαμορφωθεί βέβαια στο τέλος η σύνδεση αυτών των ευρωκομμάτων. Πιστεύω ότι θα έχουμε μία ακόμα σύγκρουση μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας σε αυτό το θέμα. Για αυτά που με ρωτήσατε προηγουμένως για τα ελληνοτουρκικά, σας έχω εξηγήσει ότι όλη αυτή η στάση της Τουρκίας, η στάση της Ελλάδας θα αλλάξουν άρδιν στη μετά Ερντογάν εποχή, η οποία πλησιάζει. Δηλαδή η Ελλάδα κάνει υπομονή μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί αυτή είναι η τακτική των Ηνωμένων Πολιτειών, την οποία ακολουθούμε και εμείς λόγω των δεσμών που έχουμε αμυντικά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και κάνουν υπομονή μέχρι να τελειώσει η θητεία Ερντογάν. Μετά τη θητεία Ερντογάν δεν θα είναι τίποτα σας το Αιγαίο με το ίδιο με τα σημερινά δεδομένα. Βέβαια, θα έχει αρχίσει να ποτίζει και παντού η γαλάζια πατρίδα, οπότε θα πρέπει να αντιδράσουμε πιο δυναμικά, αλλιώς θα μας πάρει... Δεν νομίζω, χωρίς να είμαι 100% σίγουρος βέβαια, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει αντοχή στον χρόνο το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, παρά θα διδάσκονται από φέτος τα πάντα, και εμείς βλέπουμε το λίγο αυτά, και μέσα στο κοπάδι και ζητάμε να δούμε από πού ήρθε. Τι λέτε τώρα? Πάμε να δούμε όμως λίγο... Σας εξηγώ, μισό λεπτό κύριε Καλόγερα, σας εξηγώ. Σας λέω ότι αυτά αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Υπουργείο Παιδείας έχει και η Τουρκία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι θέμα Υπουργείου Παιδείας, είναι πολιτική, και οι Τούρκοι έχουν πολιτική με δεκαετίες μπροστά. Δεν έχουν πολιτική κάθε εξάμεινο. Η οποία θα αλλάξει στη μετά Ερντογάν εποχή. Θα περιμένουμε να δούμε. Καλά. Περίμενε, και άμα δεις αλλαγή, εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το βίντεο, παρακαλώ. Ένα μοντάζ από όσα είδα την Κυριακή, από όσα άκουσα την Κυριακή. Στο τέλος της εκπομπής θα υπάρχει ένα μέρος με το τι λένε αποκλειστικά οι Τουρκοκύπροι ψηφοφόροι για το μέλλον της Κύπρου. Πάμε να ακούσουμε το βίντεο το οποίο ακολουθεί. Λοιπόν, αυτή η ταμπέλα λέει στα τουρκικά Ευρωπαϊκό Εκλογικό Κέντρο. Καλά κάναμε και είναι στα τουρκικά, αφού η τουρκική γλώσσα είναι και γλώσσα, η δεύτερη γλώσσα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όμως δεν υπάρχει στα ελληνικά κάτι από κάτω. Προφανώς ήταν υπερβολή να υπάρχει κάτι και στα ελληνικά. Εσείς που ζείτε στη Λευκωσία, απέναντι εκεί που είστε όλοι μαζί, τι λέτε για να γίνει η ένωση, να ζήσετε όλοι μαζί, να ζήσουμε όλοι μαζί, αυτοί οι έπικοι που έχουν έρθει, πού πρέπει να πάνε? Λύση θέλουμε, ειρήνη. Ειρήνη και ζει μαζί. Θέλουμε τους στρατούς.
Τίποτε. Δεν είναι μόνο ένα. Κατάλαβες. Και δεν θέλουμε μόνο το έπιχους. Μόνο ένα. Δεν θέλουμε. Δεν το θέλουμε σε τίποτε. Εσύ είσαι Έλληνας. Δεν είναι μόνο να κάνουμε μαζί σου. Εσύ είναι τα ηρεύγεις τα μέσα. Και εσύ Έλληνας. Δεν τα ηρεύγετε εσείς τα μέσα. Λάμπνετε εσείς στην Ελλάδα. Εσείς εκεί έχετε εκατοντάδες χιλιάδες τόπους. Είναι άλλο εσείς λίγοι. Είσαστε και εσείς πολλοί. Εσύ και ο φίλος σου να πάσετε στην Ελλάδα. Ναι. Τους Έλληνα εσένα και θέλουμε τους. Τους Ελληνοκύπρους τους θέλετε. Ναι. Όχι τους Έλληνες. Όχι τους Έλληνες. Όχι. Πώς αισθάνεστε που έχετε δεκάδες χιλιάδες Τούρκους στρατιώτες στα κατεχόμενα? Έγκαλα για μας. Δεν είναι καλά. Έγκαλα. Γιατί εμείς εταυρίσαμε πολλά. Ήμουν 10 χρονών και ήταν να μας σκοτώσουν, ήταν να έρθουν στο χωριό μας. Ένα έκαναμε καλά. Ένα τιμούμε καλά, Τζίνα. Ο Ερντογάν τι σας λέει? Τίποτες. Εν το κέλο. Εσείς οι Τουρκοκύπροι πώς περνάτε με τους Τούρκους επίκους που έχουν έρθει από απέναντι? Δεν περνάμε καλά, δηλαδή έρεξε μας για να πάμε να κάνουμε, να ψηφίσουμε, να πούμε. Δεν έχουμε δύναμη για να αλλάξουμε τίποτε. Η κυβέρνηση του ψευδοκράτους, ο κύριος Τατάρ, σας βοηθάει? Δεν είναι γνωρίζουμε την κυβέρνηση. Ο κυβέρνηση τώρα δεν υπάρχει κυβέρνηση. Τουρκία, κοντρολάτε Τουρκία όλα. Μιλούμε για το... Για τα κατεχόμενα. Για το κατεχόμενα. Δεν έχει κυβέρνηση. Ναι, αλλά η κυβέρνηση μιλούμε είναι ψεύτη. Ποιον βοηθάει πιο πολύ, εσάς ως... Πάντα λαλούς είναι ψευτοκυβέρνηση. Έτσι είναι. I must show that I am a Cypriot. Ήρθαμε να ψηφίσουμε Κυπριακή Δημοκρατία για τον Ευρώπη, να βάλουμε έναν να μας για τα πρόβλημα μας, να ακούσουν το φωνή μας. Εμάς το χωριό μας του Ρουτζίναν εγκαταστρέφθηκε. Τι θα γίνει, κύριε Χασάν, η Ένωση αν δεν φύγει ο στρατός της Τουρκίας και αν δεν φύγουν αρκετοί έπικοι? Του στρατάν, να σας πω, έφευγε. Γίνω να ξεχάσουμε. Ο στρατός έφευγε. Βλέπετε λύση? Όχι. Όχι, πριν 50 χρόνια είπα το αυτό που δεν προβλέπω, τώρα πάλι το ίδιο, δεν άλλαξε τίποτε. Τι φταίουν για τη διχοτόμηση της Κύπρου? Τι φταίνε? Εσείς οι καλαμαράδες, η Χούντα των Αθηνών και οι συνεργάτες της Ιωκαβίτας. Οι συνεργάτες της Ιωκαβίτα και η Χούντα των Αθηνών. Λοιπόν, αυτά, καθηγητά μου, είναι μερικά αποσπάσματα. Βάλτε και ένα παραθυράκι να δείχνουμε τα πλάνα από τους φίλους μας του Τουρκοκύπριος. Βάλαμε έτσι ένα μικρό ποτπούρι που λέμε. Είναι εντυπωσιακά αυτά που λένε. Και ας να τους ακούσεις όλους, και αυτούς που δεν θέλουν να μιλήσουν, σου λέει τώρα, ρε φίλε, ποια λύση, στείλτε κανένα επίδομα από εδώ, να έχουμε και την ταυτότητά μας στο διαβατήριο της Κύπρου. Και ας τα υπόλοιπα, και χωρίς στρατό λύση δεν υπάρχει. Άσκατα τι λέγανε. Πλην ενός, ο κύριος εδώ πέρα που είναι ακέλα 101% που λέμε, οι άλλοι άλλα λέγανε μπροστά, άλλα λέγανε από πίσω. Λοιπόν, θέλω το σχολείο σας, κύριε καθηγητά. Δεν είναι εύκολο να σχολιάσεις, ξέρετε, κύριε Καλόγερε, τις απόψεις των ανθρώπων, γιατί είναι πολύ σημαντική δουλειά που κάνατε, γιατί μέσω από αυτή μπορούμε να ακούσουμε και να πάρουμε τον αντίλαλο ανθρώπων οι οποίοι ζουν απέναντι και ζουν μέσα σε ένα πρόβλημα το οποίο δημιούργησε η Τουρκία με την κατοχική δύναμη. Και ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας, που πολλές φορές δεν το λένε, είναι ότι η Τουρκία έχει χάσει πάρα πολλά χρήματα τα τελευταία 50 χρόνια στην Κύπρο. Η Κύπρος για την Τουρκία είναι ένα πιθάρι δίχως πάτο, το κομμάτι το οποίο έχουν καταλάβει. Και η κατοχική δύναμη ρίχνει συνέχεια χρήματα μέσα εκεί. Αν ήταν σοβαροί και το βλέπαν οικονομοτεχνικά, θα είχαν προχωρήσει σε άλλες λύσεις. Θα είχαν ξεφορτωθεί γρήγορα το πρόβλημα. Αυτοί παραμένουν σε ένα πρόβλημα, γιατί είναι εγκλωβισμένη η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας και όλο το στρατιωτικό πολιτικό σύστημα, και δεν μπορεί να καταλάβει ότι η διαδρομή που έχουν ακολουθήσει είναι τελικά εις βάρος της ίδιας της Τουρκίας.
και δημιουργούν ένα πρόβλημα το οποίο είναι ουσιώδες σε σχέση με την σύγχρονη Δύση και την Ελευθερία και την Κύπρο. Διότι όσο περνά ο καιρός, η Κύπρος γίνεται πολύ πιο σημαντική γεωστρατηγικά και αυτό, αν δεν βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, θα οδηγήσει σε άλλες λύσεις στις οποίες δεν θα είναι αυτοί μέτοχοι. Στρατηγία μου, τι λέτε? Νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που κάνετε και συγχαρητήρια, γιατί μας δείχνει πώς σκέφτονται οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι θέλουν ένα κράτος χωρίς διαχωριστικές γραμμές, διζωνικές. Φυσικά ο Ερντογάν έχει πάει τώρα πιο πέρα. Έχει πάει μετά από την εφαρμογή του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, που δεν έχω την ίδια άποψη τον κύριο Αργυρίου. Πιστεύω θα συνεχιστεί, γιατί ό,τι έχει πει δεν έχει αφαιρεθεί. Αλλά τέλος πάντων είναι απόψεις αυτές. Μετά την ανάδειξη του δόγματος έχει μπει στο τραπέζι πλέον και η λύση των δύο κρατών. Άρα ο Ερντογάν πάει ακόμα πιο πέρα. Και είναι πολύ εντυπωσιακό να ακούσουμε ανθρώπους που πήγαν και ψήφισαν, που σημαίνει ότι είναι άνθρωποι που πιστεύουν ότι πρέπει να ζήσουμε ως μια κοινότητα. Αυτοί είναι άνθρωποι που έχουν αριστερή ιδεολογία, είναι άνθρωποι που είναι το ΑΚΕΛ, το κόμμα που εκφράζει δηλαδή τους αριστερούς στην Κύπρο. Και βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που πάλι, αν εξαιρέσεις ένα-δυο άτομα, οι υπόλοιποι σου ήταν κάθετοι, όχι λύση, δύο κράτη και έχει ο Θεός. Ναι, πάντως αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, συμφωνώ απόλυτα. Και αυτός εδώ, ο οποίος ήταν πολύ διαβασμένος, ΕΟΚΑ, Χούντα των Αθηνών και τα πάντα. Αυτό ήταν η πάγια πολιτική του 70, αυτά λέγανε στους Τουρκοκύπρους, ναι. Με αυτά τους οδηγήσαν και με τους οδηγήσανε. Ναι, στρατηγία, με συγχωρείτε. Μια φτωχοποιημένη κατεχόμενη Κύπρος και με επίκους και διαλυμένη κοινωνικά είναι κάτι που συμφέρει το καθεστώς, το καθεστώς του Ερντογάν. Όμως έχει αναβαθμιστεί, όπως είπε ο κύριος καθηγητής, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά η Κύπρος. Οπότε δεν υπάρχει φως στο τούνελ σε αυτή τη συζήτηση. Ο Ερντογάν, δηλαδή, είναι παράλληλη δρόμη. Δεν μπορεί κάποιος να συζητήσει πλέον για δύο κράτη. Νομίζω ότι ο Νταβούτογλου του είχε πει και να μην υπήρχε Κύπρος, θα πρέπει να την είχαμε ανακαλύψει. Νομίζω ότι το έχει γράψει στο βιβλίο του Στρατηγικό Βάθος. Έχει μεγάλη σημασία για την Τουρκία και ειδικά μετά την τελευταία δεκαετία που αναβαθμίστηκε από τις εξελίξεις στην περιοχή, όχι μόνο της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και της Μέσης Ανατολής. Νομίζω ότι εγώ θα πρέπει να συγχαρώ για το ρεπορτάζ που κάνετε εκεί, αλλά δεν έχω να σχολιάσω κάτι επιπλέον πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ, στρατηγέ μου. Να πάμε και στον κύριο Αργυρίου. Κύριε Αργυρίου, και από εσάς ένα σχόλιο, παρακαλώ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας δώσω συγχαρητήρια, γιατί χαμογέλασα όταν σας είδα μάχημο δημοσιογράφο, γιατί σας έχω συνηθίσει στο στούντιο. Οπότε είναι πολύ καλή δουλειά, αλλά δεν περιμένετε από μένα να το πω. Ήθελα να πάω και να μιλήσω. Χρήστο, ήταν μια αφορμή για μένα να μιλήσω μαζί τους, γιατί εγώ δεν μπορώ να πω στο κατεχόμενο για πολλούς λόγους. Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω και να δω πώς σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι. Άλλο να σου λένε και άλλο να τους μιλάς. Έχει μεγάλη διαφορά. Και μάλιστα πώς μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι που είναι και λίγο εκτός της απόλυτης, ας το πούμε, εποπτείας, όπως είναι στα κατεχόμενα. Να πω δε κάτι, κύριε καθηγητά, ότι σε αυτά τα κέντρα ήταν μυστικοί και από την Ελλάδα, συγγνώμη, και από την Κύπρο και από τα κατεχόμενα. Δηλαδή, συνομίλησα με άνθρωπο, δεν έχει σημασία, ένα δυο, μου λένε, εμείς είμαστε της ασφάλειας, της μυστικής ασφάλειας, κρατικής υπηρεσίας, αλλά πρόσεξε, και αυτός εκεί που βλέπεις τη γωνία, και αυτός είναι από απέναντι, συνάδελφός μας, της ασφάλειας. Έρχονταν και παρακολουθούσαν τον τι θα πούν οι άνθρωποι εκεί, πώς θα μιλήσουν. Προσέχανα, κύριε Καλογιώτη. Χρησιμοποιείτε λάθος ρήματα. Για ποιο? Τους προσέχανε, δεν τους παρακολουθούσαν. Γι' αυτό προηγουμένως, όπως είπατε, ότι άλλα λέγανε μπροστά στην κάμερα να λύσουν. Τους προσέχανε, αλλά ήταν μερικοί, δεν καταλαβαίναν τίποτα. Και πάλι αυτοί που μιλήσαν, γιατί είναι κανένα μισά ώρα το ρεπορτάζ που θα δούμε στο τέλος, ήταν ήρωες για να βγουν και να μιλήσουν και να τα πούνε. Είναι εντυπωσιακό. Είναι ήρωες να μιλήσουν και να εκφραστούν όπως εκφράζονταν, γνωρίζοντας ότι και τη Βέργινα βλέπουν στα κατεχόμενα και οι κύριοι που τους προσέχανε βλέπανε ότι μιλάνε στη Βέργινα, στον Καλόγυρο, ο Καλόγυρος είναι κόκκινο πάνε κτλ. Λοιπόν, πάμε, κύριε Αργύριο, πείτε μας το σχόλιο.
επειδή κάλυψαν το μεγαλύτερο μέρος των όσων πρέπει να καλύψουν και οι προαλληλήσαντες και ο στρατηγός και ο κύριος καθηγητής, ήθελα να πω ότι επειδή και ο κύριος καθηγητής ανέφερε τη γεωστρατηγική και θα συμφωνήσω απόλυτα, επειδή προηγείται η γεωστρατηγική της οικονομίας και στην Τουρκία όσα χρήματα και να πέσουν σε ένα τρίπιο βαρέλι, όπως είπε και πολύ σωστά το είπε, θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση, διότι αυτό είναι το πιο στρατηγικό μέρος στην νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου και είναι η χάραξη της στρατηγικής ασφάλειας του Χένρι Κίσιγκερ. Και το κρατάνε σαν δίπλο οι Τούρκοι μέχρι να αλλάξει αυτό το στάτους, το οποίο δεν ξέρω αν αλλάξει και πότε. Όσο αφορά για αυτό που είπα προηγουμένως, και έχουμε μια διαφορά απόψεων τέλος πάντων και με τον στρατηγό, εγώ θέλω να πω ότι η δουλειά μου, επειδή είναι στο Stratfor, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα think tanks παγκοσμίως, η δουλειά μου είναι σαν forecaster, δηλαδή κάνω μια πρόγνωση η οποία μαζί με άλλων συναδέλφων πηγαίνει και πολίτες σε κυβερνήσεις που τη ζητούν. Αυτό λοιπόν δεν είναι βγαλμένο από το μυαλό μου ως μια απλή ανάλυση. Αυτό έχει πολύ μεγάλο βάθος, το οποίο φυσικά και δεν μπορεί να συζητηθεί λόγω χρόνου σε ένα τηλεοπτικό σταθμό. Και επίσης να πω και για τον κόσμο να καταλάβει ότι το συμβόλαιό μου με περιορίζει από αυτά που λέω στην εταιρεία μου και γράφω να τα ανακοινώνω μετά στο κοινό ή στην τηλεόραση μετά από 4 μήνες. Αυτό για να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Αλλά φυσικά συμφωνώ με τον στρατηγό ότι ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Απλά εγώ μιλώ ως ειδικός. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αρκυρίου. Καλό σα βράδυ. Στρατηγέ, σα ευχαριστώ και εσά. Καλό σα βράδυ. Καθηγητά μου, για λίγα λεπτά ακόμα μαζί με τον φίλο σα, τον Αλέξη Μητρόπουλο και τον Δημήτρη Ριζούλη. Τι λέτε? Εγώ του εκτιμώ και του δύο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι, πάμε, κύριε Ριζούλη, σε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σα. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, καταγεγραμμένα με ακρίβεια και αντικειμενικότητα από τον πρωτεργάτη τους, δημοσιογράφο Στέργιο Καλόγυρο. Για πρώτη φορά, ένα βιβλίο ντοκουμέντο για τον μεγάλο αγώνα του ελληνισμού και για την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Μέσα από τις σελίδες του μαθαίνουμε συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για την Μακεδονία που συντάραξαν το πολιτικό σύστημα. Διαβάστε λίγο ιστορία, το τι θα πει η Μακεδονία. Ξεδιπλώνονται όλο το παρασκήνιο και οι πολιτικές συγκρούσεις. Αναδεικνύονται οι αφανείς ήρωες που προσπάθησαν να αποτρέψουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια του ελληνισμού για τη Μακεδονία. Το βιβλίο που μαρτυρεί όλες τις αλήθειες. Η φωνή της Βεργίνα Τηλεόρασης και του Στέργιου Καλόγυρου που έγιναν σύνθημα σε κάθε άκρη της χώρας, σε κάθε άκρη του κόσμου. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι μία, ήταν και θα είναι ελληνική. Παρασκήνιο, συγκρούσεις, αποκαλύψεις, παιχνίδια κατασκόπων. Λεπτό προς λεπτό, με συγκλονιστικές αφηγήσεις και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, όλα τα γεγονότα που άφησαν εποχή. Η ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη στο Σύνταγμα, οι προβοκάτσιες, το ξύλο και τα χημικά μπροστά στη Βουλή, οι ξένες δυνάμεις και το αίμα των πατριωτών στις πρέσπες. Ο ρόλος της Εκκλησίας, οι συνωμοσίες, η προδοσία ενός ολόκληρου λαού που ακόμη ζητά δικαίωση. Τα συλλαλητήρια που συγκλώνησαν την Ελλάδα. Μια πολυτελής έκδοση παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Παραγγείλτε το τώρα στο 211-853-63. Μόνο με 29 ευρώ. Σκοπιανοί δεν είναι Μακεδόνες, αυτό και μόνο αρκεί.